νέα από την τηλεόραση Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων του Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Άλλη μία περιβαλλοντική βόμβα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης ανακάλυψε το Atlas Κεντρικής Μακεδονίας και μάλιστα τη στιγμή που οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας έκαναν αυτοψία στο χώρο. Πρόκειται για ένα χώρο στάθμευσης ιδιωτικό, που ωστόσο χρησιμοποιείται από πολλούς ως χώρος αναπόθεσης απορριμμάτων, μπαζών και ογκωδών αντικειμένων στην περιφερειακή οδό στο ύψος της Ευκαρπίας. Την ίδια ώρα, κάποιοι χρησιμοποιούν τη ράμπα που υπάρχει εκεί για την αλλαγή λαδιών των αυτοκινήτων τους, προκαλώντας ανεπανόρθωτη ζημιά στο περιβάλλον. Οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο μετά από καταγγελία και ανακαλύπτουν ότι σε ιδιωτικό χώρο που προορίζεται για πάρκινγκ αυτοκινήτων, σε ράμπα που υπάρχει εκεί, κάποιοι ανεβάζουν τα οχήματά τους και κάνουν αλλαγή λαδιών, αφήνοντας πίσω τους τα λάδια στο έδαφος, προκαλώντας ανεπανόρθωτη ζημιά στο περιβάλλον. Η κατάσταση έχει να κάνει ως εξής, ότι εδώ πέρα αρκετές φορές έρχονται ιδιώτες, οι οποίοι ανεβάζουν τα αυτοκίνητά τους εδώ πέρα και κάνουν την αλλαγή λαδιών τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει μια δυσοσμία γενικώς στην ατμόσφαιρα, η οποία είναι λίγο ενοχλητική και γενικώς εντάξει, όλο αυτό το εισπνέουμε εμείς. Ταυτόχρονα, έντονη είναι και η δυσοσμία που αναδύεται, καθώς δεν είναι μόνο τα λάδια που αφήνουν, αλλά πολλοί έρχονται τη νύχτα και πετούν εδώ κάθε λογή σκουπίδια και μπάζα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται εστία μόλυνσης. Η πολύ βαριά οσμή σε συνδυασμό με τις αυξημένες θερμοκρασίες κάνει την κατάσταση ανυπόφορη. Έρχονται και πάρα πολλοί γύφτοι και τσιγκάνοι εδώ πέρα, οι οποίοι αφήνουν τα σκουπίδια τους, τα προσωπικά τους σκουπίδια και επικρατεί μια τρελή κατάσταση. Το θέμα είναι γνωστό και στη Δημοτική Αρχή Παύλου Μελά. Ωστόσο η κατάσταση ένα χρόνο μετά δεν έχει αλλάξει. Ο χώρος είναι ιδιωτικός. Εμείς πριν από ένα χρόνο είχαμε αναδείξει το θέμα μαζί με το κανάλι σας. Τότε φροντίσαμε να στείλουμε την υπόθεση και στο υγειονομικό, αλλά και να ασφαλιστεί και να καθαριστεί ο χώρος. Δυστυχώς σήμερα η κατάσταση ξαναείναι στα ίδια κακά χάλια όπως και πριν από ένα χρόνο. Ο χώρος αυτός έχει εκμισθωθεί από ιδιώτη σε μια ιδιωτική επιχείρηση για να χρησιμοποιείται ως πάρκινγκ και ο ιδιώτης αυτός οφείλει να έχει το χώρο και ασφαλισμένο και καθαρισμένο. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο κάθε ένας και να αναποθέτει τα μπάζα του ή την ανακαίνισή του μέσα σε αυτόν τον χώρο. Εμείς συνεχίζουμε και αλλαγή λαδιών, πολύ σημαντικό. Εμείς συνεχίζουμε να κυνηγάμε την υπόθεση, έτσι, με το υγειονομικό και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το σημείο είναι άλλη μια περιβαλλοντική βόμβα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, καθώς περιέχει μπάζα, σκουπίδια, ογκώδια αντικείμενα αλλά και λιπαντικά αυτοκινήτου, τα οποία μολύνουν το περιβάλλον. Το πρόβλημα της καθαριότητας στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου κατέγραψε σήμερα η κάμερα του Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Οι κάτοικοι περιέγραψαν την κατάσταση που επικρατεί στη γειτονιά τους. Συμβολή των οδών Μελίνας Μερκούρη και Ανδρέα Παπανδρέου, μία από τις πολλές πληγές του οδικού δικτύου στην περιοχή του Κορδελιού. Οι οδηγοί χρειάζεται να επιδείξουν μεγάλη προσοχή, διότι σε διαφορετική περίπτωση είναι μεγάλος ο κίνδυνος για την ασφάλειά τους, αλλά και για τους διερχόμενους οδηγούς. Τι θέλω, αυτό εδώ το σημείο εδώ, πολύ τακτικά ανοίγει εδώ μια λάκα, η οποία είναι φοβερή λάκα. Και η μισή ώρα του αυτοκίνητου μπαίνει μέσα. Επηρεάζουν όλα αυτά εδώ πέρα, της ΕΙΑΦ, από κάτω είναι το φρεάτιο που υπάρχει και ο αγωγός. Εδώ θέλει τεχνικό, ο οποίος να κάνει ιδιαίτερη κατασκευή. Εντρέπονται λίγο. Δεν μπορούν να κάνουν μια σωστή δουλειά εδώ πέρα. Τι να πω άλλο. Ντρέπομαι. Ό,τι μπορούμε. Έχει γίνει τρομερή ασφαλτόστρωση σε κομμάτια του Δήμου. Αυτό το αναγνωρίζουμε. Κάποιες τρύπες και αυτά προσπαθώ εγώ από μέρους μου και νομίζω και οι δημότες να ενημερώνουν τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν μπορούν να έχουν το μάτι τους παντού και προσπαθούν, ας πούμε, οι άνθρωποι αυτοί όσο μπορούμε τον τρόπο τους να καλύψουν. Αλλά το κύριο βάρος του Δήμου μας είναι προς τον Εύωσμο. Οι κάτοικοι και επαγγελματίες της οδού Ανδρέα Παπανδρέου μιλούν για εγκατάλειψη. Τα συντριβάνια βρίσκονται εκτός λειτουργίας εδώ και πολύ καιρό. Δεν λειτουργήσει καθόλου, το έχουν καθαρίσει, ενώ βλέπαμε, ας πούμε, το νεράκι που έβγαζε και τα πουλάκια, ας πούμε, αυτά τα που βρισκόντουσαν μπορούσαν να πάνε να πιούν, ας πούμε, το νεράκι. Φέτος δεν έχουν λειτουργήσει, δεν ξέρω τον λόγο, είναι θέμα οικονομίας. Αυτή η οδός είναι ο άξονας του Κορδελιού εδώ. Μπαίνει ο κόσμος και δεν μπορεί να βγει στον περιφερειακό. Πρέπει να κοιτάξουμε αυτόν τον δρόμο, να τον αξιοποιήσουμε. Υπάρχουν μαγαζιά, κεντρικά σημεία που είναι κλειστά, ας πούμε.
να φέρουμε ξένο κόσμο. Εδώ ο κόσμος φεύγει. Ο χώρος στάθμευσης δυστυχώς παραμένει κλειστός, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον κεντρικό αυτό δρόμο, διότι υπάρχουν καθημερινά πολλά διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα. Δεν μπορεί να σταματήσει άλλος να κατέβει στο μαγαζί να ψωνίσει. Είναι και τα ταξί που κάνουν μέχρι επάνω διπλή γραμμή και δεν μπορεί να κατέβει άλλος να κατέβει. Δεν υπάρχει πρόβλημα αστυνομία να κυκλοφορήσει να ανοίξει το χώρο. Τα πεζοδρόμια εντάξει, δεν μπορώ να πω, καθαρά είναι, καθαρίζουν. Το κυριότερο πρόβλημα είναι το καυσαέριο που υπάρχει εδώ. Παρασκευή, Σαββάτο, πολλοί που τα αφήνουν τη νύχτα, δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα παράθυρα. Από τις 1 και μετά, νομίζω μπαίνει δηλητήριο μέσα στο σπίτι. Εδώ μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Εδώ έχω ακούσει ότι ο μεγαλύτερος καρκίνος που υπάρχει είναι στο Κορδελιώσιο. Οι επαγγελματίες κάνουν λόγο για άνηση μεταχείρισή τους σε σχέση με τον Εύωσμο. Φυσικά είναι και θέμα Δήμου. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι έχουν δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στον Εύωσμο, ενώ το Κορδελιό έχει μπει στην τελευταία κατηγορία. Οριότητα καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες οι υπάλληλοι του Δήμου και τα λοιπά. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού και σε αυτό δεν μπορούν να καλύψουν αυτά το χώρο. Εγώ αυτό που θα πω από πλευρά σου λόγω των επαγγελματιών είναι ότι υπάρχει μεγάλη αδιαφορία προς το Κορδελιό, ας πούμε, και όλα γίνονται και ό,τι γίνεται είναι προς τον Εύωσμο. Ειδικά ο πεζόδρομος έχει καταστραφεί, υπάρχει κάποιο θέμα στο οποίο να λειτουργήσουν μαγαζιά, θέλουν οι επιχειρηματίες να ανοίξουν οι μαγαζιά, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να πάρουν άδειες για να κάνουν εστίαση κτλ. Δεν τους παρέχουν άδεια. Πιο πέρα έχει ένα πεζόδρομο, παρατημένο, λες και είναι βομβαρδισμένο το οποίο να... Να λειτουργήσει αυτό το παρκάκι που είναι ωραίο το παρκάκι εδώ πέρα. Τι έγινε τώρα, είναι θέμα δηλαδή ενοικίου, γιατί δεν το έχουν κλειστό αυτό το πράγμα. Οι λακκούβες, αν και έχουν περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό, κάθε φορά μετά από έντονη βροχόπτωση αποκολλάται η άσφαλτο σε κάποιες γειτονιές. Οι περισσότεροι δρόμοι έχουν λακκούβες και καθαριότητα, ούτε πλένουν τους κάδους. Και τα πεζοδρόμια είναι σε καλή κατάσταση, αφού θα πάρουμε 20 φορές τηλέφωνο να έρθουν να φτιάξουν τα πλακάκια που σκοντάφτουν οι γιαγιάδες και οι παππούδες και πέφτουν μπροστά στα μαγαζιά μας. Ναι, αφού το ζητήσουμε και το ξαναζητήσουμε, γίνεται, εντάξει. Στον Εύωσμο οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τα αδέσποτα. Στην περιοχή της οδού Μουσών είναι αναγκαίο να γίνει ο καθαρισμός του ρέματος λόγω της πυκνής βλάστησης αλλά και της ανεξέλεγκτης ρήψης μπαζών. Μονίμως σημαντικό τμήμα του ποδηλατόδρομου είναι κατηλημένο από σταθμευμένα αυτοκίνητα εμποδίζοντας τους ποδηλάτες. Το έχουν ανοιχτό έτσι και τίποτα. Απλώς ο κόσμος ρίχνει τα μπάζα μέσα, γεμίζει και μετά μπορεί να βουλώσει και ο υπόνομος από εδώ κάτω. Βέβαια. Δεν ξέρω. Είναι χύμαρος από πάνω, τι είναι. Είναι χύμαρος και ποτάμι πιο πάνω έχει πηγή και βγαίνει νερό και τρέχει χειμώνα καλοκαίρι από εδώ. Όπως αποκάλυψε το σύντομο αυτό ο διπορικό μας, με μια σειρά από προβλήματα βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι οι κάτοικοι αλλά και οι επαγγελματίες. Αγριόχορτα που φτάνουν μέχρι και τους 80 πόντους ύψος έχουν φυτρώσει μέσα στα φρεάτια στην περιοχή της Τριανδρίας, με αποτέλεσμα όταν σημειώνεται έντονη βροχόπτωση σε πολλές περιπτώσεις να μην μπορούν να φύγουν τα νερά και να σχηματίζονται λίμνες. Φρεάτια που έχουν να καθαριστούν εδώ και πάρα πολύ καιρό, κατέγραψε η κάμερα του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας στους δρόμους της Τριανδρίας. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, τα άγρια χόρτα που έχουν φυτρώσει λόγω της έλλειψης καθαρισμού φτάνουν μέχρι και τους 80 πόντους ύψος, με αποτέλεσμα να φράζουν τη δίωδο του νερού κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων που σημειώνονται. Οι κάτοικοι της περιοχής μίλησαν στην κάμερα για το πρόβλημα που υπάρχει με τα φρεάτια, τονίζοντας πως πρόκειται για αδιαφορία των αρμοδίων. Γεμίζει παντού νερό. Είναι ποτάμι. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν κινδυνεύεις δηλαδή να περάσεις, μπορεί να πέσεις με το βαχανάκι ή με οτιδήποτε. Αφού δεν τα προσέχει κανένας, τα βλέπετε κι εσείς ήδη. Πώς το βλέπεις αυτή την εικόνα? Είναι άθλια, δεν ασχολείται κανένας, δεν την νοιάζει κανένα. Ο Δήμος ασχολείται μόνο με τα επιφανειακά, δεν τους νοιάζει τι γίνεται με εμάς και στους δρόμους. Παράλληλα, η εικόνα των φρεατίων προκαλεί την έντονη ανησυχία των κατοίκων, καθώς σε πολλές περιπτώσεις, όπως λένε και οι ίδιοι, όταν σημειώνεται έντονη βροχόπτωση, δημιουργούνται λίμνες με αποτέλεσμα να φοβούνται μην πλημμυρίσουν. Η κατάσταση αυτή είναι συχνή. Έχω αντιμετωπίσει και άλλες τέτοιες εικόνες μες στην πόλη. Οφείλεται αφενός στην αδιαφορία των αρμοδίων και αφετέρου και αδιαφορία και των πολιτών, οι οποίοι δεν ειδοποιούν και δεν καταγράφουν αυτές τις περιπτώσεις, ώστε να βοηθήσουν στο έργο της πολιτείας.
αυτό σε μια επικείμενη πλημμύρα θα δημιουργήσει προβλήματα στους περιοίκους και στην διοχέτευση του νερού. Λίγο παραπάνω μένω, τα έχω προσθέσει στο σημείο, τα χορτάρια έχουν φυτρώσει ψηλά. Και να περάσουμε και να βγούμε στον δρόμο δεν μπορούμε κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχει φόβος πλημμύρας. Πιστεύω πως υπάρχει βέβαια. Όταν μπουκώνει τα πάντα και δεν μπορεί το νερό να διαφύγει, ο δρόμος πλημμυρίζει, πάει παρακάτω, γίνεται λίμνη και ούτω καθεξής λοιπόν. Ποιος το νοιάζει. Τα άγρια χόρτα που έχουν φυτρώσει μέσα στα φρεάτια και δίπλα από αυτά είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να επιληθεί άμεσα. Ο καθαρισμός αυτών των φρεατίων κρίνεται επιτακτικός ώστε να αποτραπούν ενδεχόμενες πλημμύρες από δυνατές βροχές που θα σημειωθούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. 12 θέσεις προτάσεις επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για το Εθνικό Πάρκο του Δέλτα Αξιού Αλιάκ Μοναλουδία ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας στη σημερινή του συνεδρίαση. Η Περιφέρεια στην ουσία ζητά την ανάκληση του Προεδρικού Διατάγματος και την κατάρτισή του με βάση την GIA του 2009, καθώς το υποδιαβούλευση προβλέπει αυστηρούς όρους ως προς τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες της λεγόμενης περιφερειακής ζώνης αγροτικών, αλιευτικών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων. 12 προτάσεις καταθέτει το Περιφερειακό Συμβούλιο για το υποδιαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το Εθνικό Πάρκο του Δέλτα Αξιού Αλιάκ Μοναλουδία. Η Περιφέρεια στην ουσία ζητά την ανάκληση του Προεδρικού Διατάγματος και την κατάρτισή του με βάση την κοινή υπουργική απόφαση του 2009. Κυρίαρχη παρέμβαση είναι οι αντιρρήσεις στις αυστηρές απαγορεύσεις για ανθρωπογενείς δραστηριότητες στην περιφερειακή ζώνη, όπου κυρίως σήμερα υφίστανται αγροτικές και άλλες δραστηριότητες. Η περιφερειακή ζώνη δεν εντασσόταν στο παρελθόν στο Εθνικό Πάρκο, αλλά πλέον έχει περιληφθεί σε αυτό και έτσι όλες οι δραστηριότητες έχουν πρόβλημα. Πρόκειται μάλιστα για ιδιωτικές εκτάσεις. Χαρακτηριστικά, με το νέο Προεδρικό Διάταγμα, εντάσσονται στο Εθνικό Πάρκο συνολικό εμβαδό 350.000 στρέμματα ιδιωτικές εκτάσεις. Αντιλαμβανόμαστε και θέλουμε να υπάρξει ένα Προεδρικό Διάταγμα για να προστατευτεί το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού. Κατά δεύτερο λόγο, πρέπει να υποστηρίξουμε το πρωτογενή τομέα. Αυτό λοιπόν για να γίνει πρέπει να υποστηρίξουμε τους θυνοτρόφους, τους γεωργούς και τους αλείς. Άρα πρέπει στην περιφερειακή αυτή ζώνη των ιδιωτικών εκτάσεων να επιτραπούν δραστηριότητες οι οποίες θα υποστηρίζουν τον πρωτογενή τομέα. Και φυσικά να επιτρέπεται οι εγκαταστάσεις οι οποίες είναι επαγγελματικές στην περιοχή αυτή και έχουν αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια να μπορούν να παραμείνουν εκεί εφόρου ζωής και να επεκτείνονται και να εξυγχρονίζονται. Πρόκειται για εμπορικές δραστηριότητες και δεν πρόκειται για δραστηριότητες βιομηχανικές. Η γη είναι αγροτική, καλλιεργείται εδώ και δεκάδες χρόνια από τοπικούς φορείς. Και φυσικά εμείς θέλουμε αυτή η ισορροπία μεταξύ ανθρώπινης δραστηριότητας και περιβάλλοντος, αυτά όλα μαζί θα συμβάλλουν στην αειφορία της περιοχής. Η διαβούλευση έληξε στις 8 Αυγούστου, όμως δόθηκε παράταση μέχρι το Σεπτέμβριο και έτσι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατάρτισε ένα πλαίσιο προτάσεων και αλλαγών, οι οποίες βελτιώνουν σύμφωνα με την ίδια το σχέδιο. Υπάρχει χρόνος, θεωρώ ότι υπάρχει κοινός τόπος. Το Υπουργείο είχε έναν μήνα διαβούλευση, έδωσε παράταση μέχρι 10 Σεπτεμβρίου. Πιστεύω ότι θα ξαναδώσει και άλλο χρόνο να πάρει και άλλες απόψεις και από άλλους παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις. Σήμερα καλέσαμε και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο να παραστούν, έτσι ώστε όλοι μαζί να συνεδιαμορφώσουμε ένα κείμενο. Αλλά η βάση συζήτησης είναι ο φορέας διαχείρισης να λειτουργεί με βάση τις κείμενες διατάξεις του 9. Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου παραβρέθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τις προτάσεις αυτές. Σε θεσμό έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια η μεγάλη καλοκαιρινή εκδήλωση του Μορφωτικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ριακιωτών Ραδανιώτης Δημιαμαντής Νικολάου «Ο Ολύμπιος», το αντάμμα των απανταχού Ριακιωτών που διοργανώνεται εδώ και 9 χρόνια το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και φέτος συνέπεσε και με την εντυπωσιακή Πανσέλινο. Ένα ακόμα αντάμωμα των απανταχού Ριακιωτών πέρασε στην ιστορία, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Το τελευταίο Σάββατο του Αυγούστου οι Ριακιώτες από όπου γης συγκεντρώθηκαν στο χωριό τους και αντάμωσαν για ένατη συνεχή χρονιά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος διοργανώνει το ένατο αντάμωμα Ριακιωτών και φίλων. Έχει γίνει θεσμός που διοργανώνουμε το τελευταίο Σάββατο του Αυγούστου, όπου μαζευόμαστε όλοι οι Ριακιώτες και οι φίλοι και περνάμε μια βραδιά γεμάτη κέφι και γλέντι. Η χρονιά αυτή σημαντεύτηκε από το χαμό του Ταμεία του Συλλόγου, ένα εργατικό μέλος του Συλλόγου μας. Ως ελάχιστη φόρο τιμής θα υπονεύουμε μια πλακέτα τιμής έναντι στην οικογένειά του.
Συγκίνηση προσέφερε ο γιος του εκλειπώντος ταμεία του Συλλόγου, Γεωργίου Μαντζόλη, ο οποίος θυμήθηκε με πλακέτα για την προσφορά του στο Σύλλογο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πολιτιστικό Σύλλογο για αυτή την τιμή στο πρόσωπο του μακαριστού πατέρα μου Γεωργίου και έναν έναν ξεχωριστά από εσάς για τον ενδιαφέρον σας όλο αυτόν τον καιρό. Είμαι πολύ περήφανος για τον πατέρα μου, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή μιλάει μόνο η αγάπη σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να ξέρετε ότι από εκεί πάνω έχουν στήσει και αυτοί το δικό τους αντάμωμα όλοι οι αγιώτες και μας βλέπουν. Εγώ ένα μόνο πράγμα θα πω. Αυτό που λέω και θα το λέω συνέχεια. Είμαι καλά γιατί ξέρω ότι πλέον είναι στα καλύτερα χέρια. Είναι ιδιαίτερη η χαρά και η τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ στα Ριάκια μαζί σας, στο ετήσιο πανηγύρι. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή διασκέδαση. Να συγχαρώ το Σύλλογο για το εξαιρετικό έργο που κάνει, έργο πολιτισμού, αλλά και έργο εθνικό, γιατί μέσα από τις δράσεις σας δεν μεταλαμπαδεύετε απλά τα χαρακτηριστικά του πολιτισμού στις νεότερες γενιές, αλλά δίνετε και εθνικές μάχες. Και είναι σημαντικό αυτό να λέγεται εδώ, και θα το επαναλάβω και εγώ για ακόμη μια φορά, για εκείνους που θέλουν να το παίζουν κουφούς, να το παίζουν κουφί, ότι τάχα δεν ακούν, διότι για μας και για το Σύλλογο που έχει βγει μπροστά και σας συγχαίρω, αλλά για όλους εμάς, η Μακεδονία δεν είναι μόνο το όνομά μας, είναι η ψυχή μας. Και καλά θα κάνουν να το καταλάβουν ότι η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Τελεία, παύλα. Εύχομαι καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού. Είναι οι μέρες ακόμη της Παναγίας, η Παναγία να μας βοηθάει. Και εύχομαι η καινούργια χρονιά από το Σεπτέμβριο, γιατί βλέπω πάρα πολλά παιδιά. Καλή πρόοδο, καλή χρονιά. Να είστε πάντα ενεργοί, δυνατοί, δεξιοί και πάντα Μακεδόνες. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική και μοναδική. Εκ μέρους του Δήμου θέλω να χαιρετήσω το ένατο αντάμωμα των Απανταχώρια Ακιωτών, που όπως είπε και ο Πρόεδρος, έχει γίνει πλέον θεσμός για τα πολιστικά δρόμενα της τοπικής κοινωνίας εδώ των Ριακίων και έχει καταξιωθεί πλέον στη συνείδηση όλων των κατοίκων και των απανταχού Ριακιωτών. Μας δίνει τη δυνατότητα λοιπόν να ανταμώσουμε, να διασκεδάσουμε, να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητα και κυρίως πάντα αυτό το αντάμωμα προβάλλει και το Δήμο μας. Η εκδήλωση τα είχε όλα με τους Νεκτάριο Κοκκόνη, Κώστα Σαφέτη και Μαρίνα Λαζαράκη να διασκεδάζουν το πολυπληθές κοινό, ενώ δεν έλειψαν και τα πυροτεχνήματα. Το αντάμωμα συνέπεσε με την Πανσέλινο του Αυγούστου, με το θέαμα να είναι άκρος εντυπωσιακό. Η εκδήλωση αναμένεται να μεταδοθεί σύντομα στο πρόγραμμα του Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του Atlas Κεντρικής Μακεδονίας.